Διαβάσουμε λίγα εδάφια, αδερφοί, πριν ετοιμαστούμε να μετανοήσουμε για να συμμετάσχουμε προς ευλογία και όχι προς κατάκριση στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Θα διαβάσω από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο τα τελευταία λόγια πριν φύγει. Διαμαρτύρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στην τελευταία του επιστολή, δηλαδή περίπου το 68 πέθανε λίγο πριν πεθάνει. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε γέρος, ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει αυτή καιρός ότι δεν θέλουσε υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσε επισορεύσεις αυτούς διδασκάλους κατά της ιδίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή, και από μέσα αληθείας θέλουσε αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσε να εκτραπεί. Σι δε αγρύπνης πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάνε πλήρη, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός αναχωρήσεως με έφτασε. Τον αγώνα των καλών εγγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα, του λοιπού μένει σε με ο δικαιοσύνης Στέφανος, ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, γιατί αυτός είναι ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και εις όλους όσους ηγαπηκώσει την επιφάνεια του Κυρίου. Αυτό είναι το τέλος της υποθέσεως, αδερφοί αγαπητοί. Και το τέλος της υποθέσεως είναι τον αγώνα τον καλό να τον αγωνίζεσαι. Αλλά να ξέρεις ότι και μέσα στην Εκκλησία θα έρθουν αιρέσεις, γιατί πρέπει να φανούν οι δόκιμοι. Και μέσα στην Εκκλησία βέβαια. Και μέσα στην Εκκλησία θα έρθουν οι αιρέσεις, γιατί πρέπει να φανούν οι δόκιμοι. Γι' αυτό εσύ κήρυξον των λόγων του Θεού, όχι λόγια ανθρώπινα, κήρυξον το λόγο του Θεού, εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, αλλά μετά πάσης μακροθυμίας, συγχωρητικότητος και διδαχής. Αυτό είναι όλο το μυστικό μας. Προς τα παιδιά μας, προς την οικογένειά μας, προς τα αγκόνια μας, προς τα αδέλφια μας, τη στενή πύλη κήρυξε και την τεθλιμμένη οδό. Ποτέ μην κηρύξεις τη φαρδιά πύλη και την ευρύχωρη οδό. Ποτέ! Ποτέ! Γιατί σε όλους μας ο καιρός της αναχωρήσεως έφτασε. Το ξέρετε, έφτασε. Πρόσεχε λοιπόν. Πρόσεχε. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Τι λέτε, πώς δίνεστε, τι κάνετε, που πηγαίνετε, τι βλέπετε. Γιατί αν εγώ δεν κηρύξω την αλήθεια, αυτό θα είναι αμαρτία σε μένα. Δεν μπορώ να μην κηρύττω την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι εύκολη και πολλές φορές είναι και δυσάρεστη. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι δεν υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Γι' αυτό θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Το αποτέλεσμα από μέν της αληθείας θέλουσε αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε άλλα πράγματα θα εκτραπούν. Σύ λοιπόν αγρύπνη, κακοπάθησον, αγρύπνη, κακοπάθησον, δεν είναι εύκολο να λες την αλήθεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο να λες την αλήθεια. Θα σε κρίνουν, θα σε κατακρίνουν.
Δεν είναι καθόλου εύκολο τα παιδιά σου να τα μαζεύεις σε οικογενειακή προσευχή. Καθόλου εύκολο. Σε οικογενειακή συμμελέτη, το έχεις κάνει, το κάνεις. Πώς θα πας στον ουρανό, πώς θα πάνε τα παιδιά σου στον ουρανό? Και αν εγώ δεν στο κηρύξω, πώς θα πάω εγώ στον ουρανό? Και μην ακούς μύθους, παραμύθια. Το γράφει, αμήν. Δεν το γράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού, μη σ' απασχολεί. Μη του δίνει σημασία, άσε να λένε. Γιατί το τέλος πάντων επλησίασε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, και πρέπει και εμείς να λέμε, τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα. Την πίστη, το δρόμο μου ετελείωσα. Την πίστη μου τη διατήρησα. Γι' αυτό τώρα δεν μένει σε μένα παρό της δικαιοσύνης Στέφανος, που θα μου δώσει εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής, αλλά όχι μόνο σε μένα και σε όλους όσους αγαπάνε να βρίσκονται εκείνη την ημέρα έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτοιμοι, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν. Ας σηκωθούμε.